Ήταν πολύ κοντά της στους δύο τελευταίους μήνες που δυστυχώς η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Το βροντερό της γέλιο αντυχεί από χθες στον Παράδεισο. Η Τζέσι Παπουτσί άφησε την τελευταία της πνοή χθες το απόγευμα σε ηλικία 62 χρόνων, διασωληνωμένη στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς μετά από χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί 3 μέρες νωρίτερα. Εδώ έχει σηκωθεί όλο το θέατρο. Δεν ξέραμε τι είχε τέτοιο πρόβλημα. Ούτε ότι νοσηλευόταν με 2 μήνες. Όχι, δεν το ξέραμε. Απλά χτύψε το τηλέφωνο και το μάθαμε. Νομίζω ότι δεν το γνώριζαν πολύ, εκτός ίσως από τους πολύ πολύ στενά δεμένους. Και το υποπτευόμουν ότι μπορεί να έχει θέμα τέτοιο σοβαρό υγείας η Τζέσι. Όχι, δεν το ξέρα ότι ήταν στο νοσοκομείο. Η Τζέσι Παπουτσί είχε χειρουργηθεί πριν χρόνια στο εξωτερικό για όγκο στο κεφάλι. Είχα ένα μηνυγκίωμα στο κεφάλι. Στα 10 μηνυγκιώματα τα 9 είναι καλοήθη. Ήταν δε ακριβώς εδώ, σαν 6 εκατοστά πορτοκάλι μεγάλο. Τεράστιο. Πώς το βρίσκεις καταρχήν αυτό, πονούσε το κεφάλι σου, τι? Δεν πονούσε, όχι. Ούτε πονούσε, ούτε τίποτα. Έπιασε ένα εξόγκωμα στο κεφάλι μου. Και λέω, καθάνω από τα μπερούκα, από τα κοκαλάκια και αυτά. Μετά δεν έδωσα σημασία, δεν πόναγα. Πήγαμε λοιπόν, έκανα τις εξετάσεις και μου λέει ο γιατρός ότι δεν υπάρχει, λέει. Δεν είναι δικές σου, μου λέει, με κοροϊδεύεις. Λέω, μα είναι δυνατόν να σου μιλάς. Γιατί ρώταγε, αν παθαίνω επιληψία που δεν είχα πάθει ποτέ στη ζωή μου, ναι, και ούτε έχω πάθει μετά την εγχείρηση. Αν οδηγώ και λέω, Γιάννη, σαν το Σουμάκερ, τι οδηγεί, λέει, τόσα χρόνια. Και δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Έπρεπε να έχεις όμως. Έπρεπε, λογικά έπρεπε. Τότε όλα έδειχναν ότι η Τζέσι είχε ξεπεράσει το πρόβλημα. Είπα, έκανα το σταυρό μου, πάθα, άμα θες θέ μου να γυρίσω, θα γυρίσω, αν δεν θες, θα γυρίσω. Και έτσι γύρισα και όλα καλά, τώρα δουλεύω. Συνήθως κάνω κάποιες εξετάσεις όπως κάνουμε για κάθε τι που πρέπει κάθε. Αλλά δόξα σε ο Θεός, δεν μαθεύτηκε, γιατί δεν ήθελα εγώ. Δηλαδή και τώρα που το λέω, επειδή έχουν περάσει πολλά, 2 χρόνια, 3 πόσα έχουν περάσει. Ξέρεις γιατί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να στεναχωριέται ο κόσμος. Δηλαδή να πάθεις κάτι πολύ μικρό και να βγει. Γιατί να το πεις? Και τώρα το λέω γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη ιατρική. Η Τζέσι Παπουτσί ήταν από τις φωτεινές και καθαρές ψυχές του ελληνικού θεάτρου. Μια ηθοποιός που ποτέ δεν πήρε στα σοβαρά τον εαυτό της, ποτέ δεν ήταν δήθεν παρά το πηγαίο της ταλέντο και γι' αυτό ήταν αγαπητή τόσο από τους συναδέλφους της όσο και από το κοινό. Η απουσία της είναι τεράστια λόγω του ύφους της. Η Τζέσι ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Άμα λέμε εξαιρετικός, εξαιρετικός. Από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Σε νοσοκομεία πήγαινε, στο νοσοκομείο, στο λοιμωδό νόσων, στο ασθενειάτο. Τι έκανες δηλαδή, πήγες σε ένα θελόντρια? Πήγαινε όχι μόνιμος, διάλεξε ένα θάλαμο, μπήκα μέσα και 3 κοπέλες. 3 ανάπηρες. Ναι. Τις πήγαινε σινεμά, τις πήγαινε στην τουαλέτα, τις τάιζα. Τελευταία της παράσταση, το «Πετάει, πετάει», την οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Η Τζέσι πήγε να ξεκουραστεί γιατί είχε ένα θέμα με τη φωνή της. Παρόλο που η ίδια το πάλεψε πάρα πολύ και ήθελε πολύ να μείνει στην παράσταση, κάποια στιγμή με φώναξε και μου είπε ότι θα πρέπει να την αποδεσμεύσω. Μου είπε, θεωρώ ότι είναι ήττα μου που δεν τα κατάφερα και δεν το έχω ξαναπάθει αυτό στη δουλειά ποτέ να φύγω από μια παράσταση. Και μου το έλεγε σχεδόν κλαίγοντας, σας λέω, είχε βουρκώσει. Είμαι πολύ χορτασμένη ηθοποιός και άνθρωπος γενικά, αλλά στη δουλειά έτσι πραγματικά, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Και να πέθαινε και να ξαναγεννιόμουν, θα γινόμουν πάλι ηθοποιός. Ο θάνατος δεν τον φοβάμαι καθόλου, και αυτό μου το είπε ο πατέρας μου και η μαμά μου, ποτέ. Το μόνο που δεν φοβάμαι, το θάνατο και το πεθαμένο, ποτέ. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Η ώρα του κάθε ανθρώπου είναι καθορισμένη. Mm. Ό,τι και να κάνεις. Μπορεί να φεύγουν, αλλά δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους συγγενείς, κυρίως στο γιο της, αλλά και σε όσους την αγαπούν και την θυμούνται και δεν μπορούν να το πιστέψουν. Σπύρο,
Καλημέρα, ξέρω ότι ήσουν πολύ κοντά στη Τζέσι και θέλω έτσι με τη βοήθειά σου να θυμηθούμε αυτούς τους τελευταίους μήνες, αν πρόλαβες να την αποχαιρετήσεις, αν ένιωσες ότι έρχεται το τέλος και θέλησες να της πεις κάποια πράγματα. Καλημέρα καταρχήν σε όλη την παρέα και είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτό που έχει συμβεί. Όπως και όλο το ελληνικό θέατρο θρηνεί, από χθες, δηλαδή όλοι τηλεφωνιόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν ξέραμε ειλικρινά ότι είναι στο νοσοκομείο αυτές τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και εγώ δεν είχα συνομιλία ούτε με τον Γιάννη τον τελευταίο καιρό. Το κράτησε πολύ μυστικό. Γι' αυτό είναι λάθος που λέτε, δεν ήμουν κοντά τους τελευταίους μήνες. Εγώ έχω να τη δω ένα χρόνο σχεδόν. Α, συγγνώμη, είναι δική μου η παρανόηση, γιατί ξέρω ότι ήσουν πάρα πολύ κοντά της. Αλλά προφανώς προτίμησε αυτή την πολύ δύσκολη φάση και την επιδείνωση της υγείας της να τη μοιραστεί μόνο με τα συγγενικά της πρόσωπα. Και είναι σεβαστό. Ακριβώς. Και κρατούσε μια αξιοπρεπή στάση, όπως και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε και ο Χρήστος Σμαρδάνης το ίδιο έκανε, να μην μαθευτεί στο ευρύ κοινό η περιπέτεια αυτή. Και εμείς το σεβόμαστε και δεν ρωτάγαμε κιόλας γιατί δεν θέλαμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση ούτε το Γιάννη ούτε Σπύρο, το Γιώργο. Σπύρο, πέρσι που μας ανακοινώθηκε από το θέατρο ότι έχει ένα θέμα με τη φωνή της, προφανώς ήταν μια δικαιολογία γιατί έπρεπε να δώσει τη μάχη για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Απλά πάλι από αξιοπρέπεια θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Εμείς οι άνθρωποι του θεάτρου, πολλοί άνθρωποι του θεάτρου, γνωρίζαμε ότι περνάει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια Τζέσι εδώ και μερικά χρόνια. Και ευχόμασταν να το ξεπεράσει. Μάλιστα είχε φύγει από την Αθήνα, δεν έμενε πια εδώ. Είχε φύγει στην Ιταλία, νομίζω. Έμενε τον τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό και είχαμε, δεν βρισκόμασταν πια. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που τιμούσε το θέατρο και τη λέξη άνθρωπος. Χάσαμε ένα πολύτιμο φίλο και ένα πολύτιμο ηθοποιό και συνεργάτη. Μα ακόμα και όταν αναγκάστηκε να φύγει από την παράσταση για να δώσει μια δύσκολη μάχη, είδατε τι είπε η κυρία Παναγωπούλου, ότι νιώθω ότι σας απογοήτευσα που δεν κατάφερα να φέρω μέχρι τέλους, ας πούμε, αυτό το ρόλο που μου έδωσες. Δηλαδή έβαζε το ρόλο και το λειτουργήμα και τη δουλειά της πάνω από την υγεία της. Ναι, ναι, ναι. Και όλος ο τρόπος που το αντιμετώπισε, νομίζω από την αρχή που τη συνέβη μέχρι και το τέλος της, ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια. Δεν θέλησε, αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλησε να στεναχωρήσει το κοινό. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί επειδή πάντοτε την έχουμε στο μυαλό μας, εγώ δεν θα πω την είχαμε, την έχουμε στο μυαλό μας, σαν έναν άνθρωπο που χαρίζει απλόχερα το γέλιο, δεν ήθελε αυτή την εικόνα να τη στερήσει από τον κόσμο που την λάτρευε τόσα χρόνια. Μάλιστα. Και ενώ είχε μιλήσει για την περιπέτειά της, δηλαδή. Και από τους φίλους. Ναι, φαντάζομαι, για να μην σας έχει μιλήσει, γιατί τους δύο τελευταίους μήνες, από ό,τι εγώ διάβασα στο ρεπορτάζ, νοσηλευόταν στο γεννηματάς. Πάλι δεν θέλησε να το μοιραστεί με κανέναν. Θέλησε να το κρατήσει μακριά, να μην σας στεναχωρήσει. Γνωρίζουμε κάτι για την νεκρόσιμη ακολουθία για την κηδεία, Σπύρο, πότε θα τελεστεί? Όχι, έχει κρατηθεί μία μυστικότητα και πρέπει να δείξουμε σεβασμό σε αυτό. Βεβαίως. Γιατί πιθανόν οι δικοί της να μην θέλουν να γίνει αυτές οι κηδείες με τον πολύ κόσμο και τις κάμερες κτλ. Δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, γιατί έχω πολιορκηθεί ως εκπρόσωπος του ΤΑΣΕΙ από πάρα πολύ κόσμο για να τους πω για την κηδεία. Σας λέω, σας παρακαλώ, ότι δεν γνωρίζουμε, οπότε μην μας πολιορκείτε. Άμα μάθουμε, θα μάθουμε. Απόλυτα σεβαστή η επιθυμία της οικογένειας. Εμείς θα τη θυμόμαστε με αυτό το πηγαίο, το χαρακτηριστικό, το βροντερό γέλιο. Με αυτό το 38 γέλιο, και έκανε μια πολύ εύστοχη ανάρτηση η Έλενα Ακρίτα, ότι είμαι μέσα στο θέατρο, στην πλατεία, όταν δεν έπαιζε, καταλαβαίναμε όλοι ότι ήταν ως θεατής εκεί η Τζέσι Παπουτσή από το γέλιο της και μόνο. Εύστοχο. Πολύ, και πολύ. Να σας πω γιατί το έκανε. Μερικές φορές το έκανε και εμένα η Τζέσι αυτό, γιατί ήθελε να παρασύρει και το κοινό. Ακριβώς. Να ενταχθεί μέσα στην παράσταση και το έκανε από την καλή της την καρδιά. Μου λένε από το κοντρόλ ότι σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στα Καλημερούδια, ναι, και στην Τωρέτα, είχε πει ότι όταν πεθάνει θέλει να αποτεφρωθεί. Δεν ξέρω αν όντως είχε εκφράσει αυτή την επιθυμία και στους δικούς τους ανθρώπους και τι θα γίνει. Απλά το υπενθυμίζω. Σπύρος, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά της. Εμείς δεν θα την ξεχάσουμε, θα τη θυμόμαστε με πολύ ωραίες αναμνήσεις μέσα από τις δουλειές της. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κανονική μας ροή. Χριστίνα Λαμπύρη, ένα τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο θυμόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.